Λοιπόν, είχαμε φιλοξενήσει πριν από λίγες ημέρες τον κύριο Γρήλο Παπαδάκη και μας έλεγε για το τεράστιο πρόβλημα που υπάρχει στον κλάδο των κτηνοτρόφων σε ό,τι έχει να κάνει με τα νεκρά εγωπρόβατα και κυρίως τα νεογέννητα. Μάλιστα, στην συζήτηση αναφέρθηκε και το όνομα του κύριου Στεφανάκη από τον κύριο Παπαδάκη, καθώς οι κτηνίατροι αναζητούν τρόπους και λύσεις για να σταματήσουν αυτό το κακό που, όπως λένε, έχει πάρει διαστάσεις. Για το ποια είναι η εικόνα, όπως θα μας πει ο ίδιος ο κύριος Στεφανάκης, ο κύριος Αλέκος Στεφανάκης, διδάκτου κτηνιατρικής και πρώην πρόεδρος του ΓΕΟΤΕ. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές μας. Ευχαριστώ πολύ πολύ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε. Και τη δυνατότητα. Εμείς ευχαριστούμε, και επειδή είχαμε μηνύματα και αγωνιά και ο κόσμος και οι κτηνοτρόφοι, σας φέραμε εδώ για να δώσετε απαντήσεις. Ωραία, ναι. Εγώ ευχαριστώ πολύ για τη δυνατότητα. Νομίζω ότι όλοι μαζί προσπαθούμε να βοηθήσουμε τον τόπο μας, να στηρίξουμε τη διατροφική μας αυτάρκεια και ασφάλεια. Μην ξεχνάτε ότι η εγωπροβατοτροφία μας αντιμετωπίζει σημαντικό πρόβλημα, όπως και η ελαιοκομεία και η αμπελοκομεία λίγο πριν. Είναι ένας τομέας, ένα παραγωγικό σύστημα που το κρατήσαμε και εξελίχθηκε και εξελίσσεται ταυτόχρονα με τη βαριά μας βιομηχανία, τον τουρισμό. Είναι ένα σύστημα το οποίο διατηρεί τους ανθρώπους στην ενδοχώρα. Βασικό. Για τους γνωρίζοντες, και ας μάθουμε από τους συνεταίρους μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι μια από τις κύριες δραστηριότητες τους. Εμείς καταφέραμε παρόλα αυτά την εξέλιξη να κρατήσουμε την εγωπροβατοτροφία μας, να είναι σε ένα ψηλό βαθμό εξυγχρονισμού και παράλληλα να παράγει τρόφιμα τα οποία ασφαλώς τροφοδοτούν και την υπόλοιπη Ελλάδα. Και όχι μόνο. Δυστυχώς δεν μπορούσε να μείνει, είναι ζωντανοί οργανισμοί και μάλιστα είναι κτηνοτροφία εδάφους. Δηλαδή, ένα σύστημα παραγωγικό που εξαρτάται από τις περιβαλλοντικές και τις κλιματικές συνθήκες. Γιατί είναι τα θέματα της βόσκησης, είναι τα θέματα του ότι τα ζώα ζουν στο εξωτερικό περιβάλλον, δεν είναι σε κλειστά συστήματα και οι εγκαταστάσεις που έχουμε φτιάξει είναι απόλυτα προσαρμοσμένες στα συστήματα ελεύθερης βοσκής, τα ζώα μας είναι όλο το χρόνο έξω, γιατί επιτρέπουν οι συνθήκες μας, βόσκουνε και οι υποδομές που έχουμε φτιάξει είναι για να έχουμε προστασία στις δύσκολες καιρικές συνθήκες και να τα διαχειριζόμαστε. Δυστυχώς, η κλιματική κρίση που βιώνουμε, που βλέπετε ότι τώρα βρέχει ή τώρα προσπαθεί να βρέξει, έχει κάνει, εκτός από το στρες στον ίδιο τον οργανισμό, γιατί περί αυτού πρόκειται, έχει στερήσει παντελώς τη χονδροειδή τροφή, δηλαδή το τζάμπα ή το φτηνό χόρτο, το οποίο σήμερα το αγοράζει ο παραγωγός με 65 λεπτά. Άρα έχουμε προβλήματα στη διατροφή των ζώων. Ισόρροπη, γιατί η διατροφή τους πρέπει να έχει και συμπυκνωμένες ζωοτροφές και χονδροειδείς. Με 65 λεπτά πώς θα γίνει η παραγωγή? Άρα το πρόβλημα λοιπόν το οποίο τώρα συζητάμε, κύριε Στεφανάκη, είναι ουσιαστικά ένα μείγμα όλων αυτών τα οποία ακριβώς είναι ένα μείγμα, γιατί όλο αυτό θα φανταστείτε ότι είναι μέσα σε ένα οικοσύστημα. Έχουμε λοιπόν, θα σας το περιγράψω ακριβώς πώς είναι το πρόβλημα για να το κατανοήσουμε, γιατί με βάση αυτό κινούμαστε για να κάνουμε πρόληψη. Ξεκίνησαν λοιπόν οι πρώιμοι τοκετοί το Σεπτέμβριο, που είναι κανονικά η εποχή γονιμοποίησης των ζώων. Τα δικά μας ζώα έχουν τη δυνατότητα λόγω κληρονομικού υλικού και θέσης της Κρήτης και γονιμοποιούνται την άνυστερη περίοδο που είναι η άνοιξη. Η μαμά γεννάει προβατίνα και έχει ένα μεγάλο αρνί, οι δυο, κουράζεται και είναι ζέστη, καθυστερεί να γεννήσει το δεύτερο αρνί, το δεύτερο αρνί εισπνέει ισροφά υγρά που, μέσα στα οποία κολυμπάει, τα υγρά αυτά οδηγούν, αν δεν γίνει η κατάλληλη αντιβίωση, σε πνευμονία μετά από λίγες μέρες. Σηκώθηκε λοιπόν το ποσοστό των θνησιμοτήτων στα αρνιά. Στα πρώιμενα λέμε τι είχα ωραίος καιρός, γεννούν τα πρόβατα σε ωραίο καιρό, και ηλιακάδες, όλα αυτά. Δεν είναι όμως ακριβώς έτσι. Ξαφνικά έχουμε αρχίσει να έχουμε αυξημένους θανάτους με πνευμονίες. Και άρα η πνευμονία οφείλεται σε όλο αυτό που περιγράφεις. Ακριβώς. Καθαρά στρες θερμικό. Όταν μετά το Σεπτέμβριο που άρχισε να κάνει τα μέγιστα ελάχιστα, δηλαδή άρχισε να έχουμε υγρασίες, να ανεβαίνει η σχετική υγρασία αλλά και η ζέστη. Η ζέστη και η υγρασία πολλαπλασιάζει τη ζωή και τα μικρόβια. Η ζωή θέλει νερό και ζέστη. Πολλαπλασιάζονται λοιπόν τα παράσιτα, τα μικρόβια και ξαφνικά αρχίζουμε να έχουμε εντερικά προβλήματα. Πεπτικές διαταραχές, και επειδή δυστυχώς δεν έχουμε δουλέψει πάρα πολύ, ασφαλώς φέρνουν ζώα από άλλες περιοχές. Τα μικρόβια που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι δύσκολο διαχείριστα. Δεν είναι του δικού μας μόνο συστήματος, ναι. Με αποτέλεσμα να αναπτύσσονται κολοβακτηρίδια, τα οποία κάνουν εντερίτιδες
Και ξαφνικά έχουμε το εξής. Στις 20 ημέρες, ενώ είναι εμβολιασμένες οι μαμάδες, οι μάνες, οι προβατίνες, οι κατσίκες που έχουν γεννήσει, άρα έχουμε θεωρητικά προστασία μέχρι τις 40 ημέρες, αφού έχουμε εμβολιάσει τις μάνες στα νεογέννητα από το πρωτόγαλα, έχουμε εκδήλωση ετεροτοξινεμίας, η οποία είναι ένα φοβερό νόσημα. Το μικρόβιο το παίρνει το αρνί την ώρα που γεννιέται. Είναι στο περιβάλλον. Αυτό λόγω στρες του αρνιού πολλαπλασιάζεται και το σκοτώνει στα 12-24 ώρες. Άρα είναι τόσο. Δεν προλαβαίνει να αντιδράσει. Φαρμακευτική παρέμβαση δεν μπορεί να γίνει. Όχι, μόνο εμβολιακή. Εγώ είμαι 40 χρόνια κτηνίατρος. Δεν έχω σώσει κανένα ζώο από εντεροτοξινεμία. Δεν σώζονται γιατί το μικρόβιο πολλαπλασιάζεται στο έντερο και παράγει ένα δηλητήριο το οποίο σπάει τα αγγεία ή στα έντερα ή στα σπλάχνα. Πνεύμονα, σηκώτη, νεφρό. Άρα ο θάνατος είναι σε 24 ώρες, 12 με 24. Ασφαλώς, δυστυχώς φέτο έχουμε τον ειδικό τύπο, ένα ειδικό τύπο που δεν κάνει αυτό το χαρακτηριστικό κόκκινο αιμορραγικό έντερο που γνωρίζουν ακόμα και οι παραγωγοί, τους το έχουμε μάθει εμείς. Κάνει αυτό τον τύπο που κάνει εκφύλιση στα πνευμόνια, κάνει πνευμονικό είδημα αυτό που καλούνταν οι κτηνοτρόφοι. Λέει, έχουμε πνευμονία, όπως έλεγε ο κύριος Παπαδάκης. Ναι, αυτή είναι πνευμονικό είδημα. Είναι μια άλλη προσβολή που δεν είναι πνευμονία. Έχουμε εκφύλιση στο σκότι και θάνατο του ζώου. Το αποτέλεσμα ποιο είναι? Ότι ενώ επειδή έχουμε εξυγχρονίσει το σύστημα, παλεύαμε να κρατήσουμε τις νηστιμότητες 5% που είναι του Θεού, θα το πάρει πάντα, είναι στη ζωή, μέσα στους ανθρώπους, μέσα στα παιδιά, είναι το στατιστικό. Το περιορίζαμε με προληπτικά αισθήματα στο 10-12%, το έχει ξεπεράσει το 20% έχοντας κάνει όλη την προετοιμασία. Αυτό το 20% κύριε Στεφανάκη είναι στα νεογέννητα, στα μνημεία. Βέβαια, δηλαδή στα 100 όταν χάσεις 20-25. Είναι νούμερο. Εσείς επειδή πήγατε και πάνω και έχετε από κοντά ιδία εικόνα. Κάθε δηλαδή μέρα. Πήγατε σε επιμνοστάσια και ας πούμε. Όλη μέρα, αυτό κάνω. Είδατε τέτοια ποσοστά. Ναι, και δεν πέφτω έξω καθόλου. Γιατί εγώ έχω μια διαρκή επικοινωνία σε όλη την Κρήτη. Και όχι μόνο. Γιατί κάνω αυτή τη δουλειά. Κάνω. Δεν έχω. Δηλαδή ασχολούμαι και επαγγελματικά κτηνιατρικά με αυτό και παράλληλα. Όσοι με ξέρουν, εγώ δεν έχω σταματήσει. Είναι μόνο στα αμερίφια ή και σε μεγαλύτερα εγώ πρόβατα? Δηλαδή είδαμε και εκεί ξαφνικού θανάτους. Στα μεγάλα έχουμε άλλο πρόβλημα. Λόγω στρες έχουμε μαστίτιδες. Έχουμε μαστίτιδες που παλεύουμε να τις ελέγξουμε, να μας υποβαθμίσουν την ποιότητα του γάλακτος ή αυτές να μειώσουμε το υποκλινικό αυτό, το κρυφό, το οποίο κάνει μείωση στη γαλακτοπαραγωγή. Ευτυχώς όλο αυτό το βλέπουμε και προσπαθούμε τώρα να αλλάξουμε τα συστήματα πρόληψης στους κτηνοτρόφους, που δυστυχώς εκτός από τις αυξημένες απώλειες στο συν 10% ή 12% ή 15%, εξαρτάται σε ποια περιοχή είναι η εκτροφή, τις συνθήκες εκκληματολογικές, πόσο είναι εκτεθειμένες. Υπάρχουν περιοχές με μεγαλύτερο πρόβλημα. Βέβαια, σαφώς. Ο ψιλορίτης έχει μεγαλύτερο πρόβλημα, είναι ορεινότερα και τώρα είναι εντονότερα τα μέγιστα ελάχιστα. Βλέπετε. Ζεσταίνεσε το. Μέχρι την προηγούμενη εβδομάδα φορούσαμε κοντομάνικο εμείς. Ναι. Το βράδυ όμως κουβέρτα. Αυτό το ίδιο και στα νεογέννητα. Το ίδιο ισχύει στα ζώα, ζωντανοί οργανισμοί είναι. Είναι άμεσα στο περιβάλλον. Άρα έχουμε ένα πρόβλημα το οποίο πρέπει να το διαχειριστούμε. Μαθαίνουμε από αυτή την εξέλιξη ότι πρέπει να προσαρμοστούμε εμείς στην κλιματική κρίση. Τι κάνουμε τώρα, κύριε Στεφανάκη, γιατί αυτό περιμένει να ακούσει τώρα ο κόσμος που μας παρακολουθεί. Ναι, εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία, γιατί τώρα μας παρακολουθούν. Θα πρέπει οι κτηνοτρόφοι, και ιδιαίτερα τώρα που αυξάνονται οι βροχές και οι υγρασίες, στη φάση της γέννας θα κάνουν προληπτική χρήση αντιβιωτικών. Να κυνηγούμε το πρόβλημα και όχι να μας κυνηγά. Δηλαδή, στη γέννα θα κάνουμε προληπτική χρήση με αντιβιωτικό για να γλιτώσουμε τις πνευμονίες, για να κάνουμε πρόληψη να ελαχιστοποιήσουμε την ζημιά από το κολοβακτηρίδιο, από το κολυβάκυλο, την κολυβακύλωση. Τι ξέρουν αυτοί, γιατί τους ταλαιπωρεί. Αυτό είναι η πρώτη κίνηση. Εννοείται ότι τα ζώα είπαμε. Αυτή είναι τίποτα για όλες, δηλαδή σε όλες τις γέννες. Ναι, και θα στους κτηνιάτρους τους δώσουν τα σκευάσματα τα κατάλληλα, τα οποία δουλεύουν περισσότερο στη κτηνοτροφία, δεν χρησιμοποιούνται στον άνθρωπο, γιατί για μένα πρέπει να μπαίνει και αυτό. Η ενιαία υγεία πρέπει να συζητήσουμε και μια μέρα να το συζητήσουμε. Όλα αυτά είναι θέματα. Μεγάλο κεφάλαιο αυτό. Τεράστιο και μας αφορά όλους. Ναι, και ασφαλώς πρέπει να αλλάξουμε σε αυτή τη λογική. Εγώ είμαι φανατικός και επειδή δουλεύω και ερευνητικά, γιατί δεν έχω αφήσει ποτέ την έρευνα. Μπορεί να μην είμαι επίσημα σε ένα οργανισμό, αλλά έχω εκπληκτικές συνεργασίες. Γιατί τελειώς δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Η έρευνα και η παρακολούθηση και οι αναλύσεις και οι μετρήσεις είναι δεδομένες. Πρέπει να ξέρουμε για τι με αυτά πάμε. Και το δεύτερο είναι σε όλους τους φίλους κτηνοτρόφους να πιάσουν με το που κλείνουν 20 μέρες ηλικία να μην λυπηθούν και να εμβολιάσουν τα νεογέννητα με εμβόλιο εντεροτοξινεμίας.
Άρα αντιβιωτικά, προληπτικά και εμβολιασμό στις 20 μέρες. Και εμβόλιο εντεροξημία στις 20 μέρες. Και εννοείται ότι οι μαμάδες πρέπει σχολαστικά ένα μήνα πριν τη γέννα να εμβολιάζονται. Αυτό το φαινόμενο, το πρόβλημα, κύριε Στεφανάκη, το παρατηρούμε όντως μόνο εδώ στην Κρήτη? Έχει παρατηρηθεί, έχετε ακούσει εσείς και κάποια άλλη περιοχή της χώρας? Όλες οι περιοχές έχουν προβλήματα, αλλά ξέρετε, σε εμάς, επειδή επιτηρείται το σύστημα, έχει κόστη το σύστημα. Δηλαδή, όταν είναι ένα εκτατικό σύστημα, όπως ήταν παλιότερα, που ας πούμε τα ανάθρεφε ο Θεός, ναι, κανένα πρόβλημα. Φέτο, ποιος Θεός, δεν μας βοηθάει, δεν έχει βρέξει, τα βοσκοτόπια δεν έχουν χόρτα, άρα οι άνθρωποι πληρώνουν και τη συμπυκνωμένη ζωοτροφή, γιατί όταν θες να πάρεις μια απόδοση, να πάρεις από ένα ζώο το όποιο που έχω μίσει 40 κιλά ζωντανό, 200 κιλά γάλα, το ζωοπρά το δώσει και συμπυκνωμένη και ισορροπημένη και σωστή ζωοτροφή. Μην ξεχνάτε ότι η Κρήτη, ναι, η Κρήτη τουριστική, έχει την ωραιότερη βιομηχανία ζωοτροφών της Ελλάδος. Μακράν. Καταπληκτικές δουλειές που κάνουν καταπληκτικής ποιότητας φυτικές ζωοτροφές που τροφοδοτούν το σύστημα και το υποστηρίζουν με την ανάλογη τεχνογνωσία. Τα έχουμε όλα. Και ξαφνικά πρέπει όμως να προσαρμοστούμε σε αυτές τις κρίσεις. Αυτά τα μέγιστα, τα ελάχιστα, τις αλλαγές. Βλέπετε, χειμώνας δεν είναι, φθινόπωρο δεν είναι, άνοιξη δεν είναι. Έχουν μπερδευτεί λίγο οι εποχές. Ναι, αυτό το πράγμα αλλάζει. Αλλάζει το περιβάλλον. Δημιουργεί στρες στο ζώο και βοηθάει στον πολλαπλασιασμό των παθογόνων, των ξενιστών, των μικροβίων, των παρασίτων. Άρα αρχίζουμε και βλέπουμε καινούργια προβλήματα. Αντιλαμβάνομαι, κύριε Στεφανάκη, ότι οι κτηνοτρόφοι έχουν πολύ μεγάλες προκλήσεις να αντιμετωπίσουν. Από τη μία, κλιματικές αλλαγές, από την άλλη, το κόστος παραγωγής, το αυξημένο. Τα αυξημένα κόστη για να καταφέρουν να επιβιώσουν τα ζωντανά τους, να παραμείνουν ζωντανά, να μην τα χάσουν, δημιουργεί πολύ δύσκολες συνθήκες για την κτηνοτροφία μας. Ναι, και θα ξέρετε και το εξής. Ιδιαίτερα εδώ στην Κρήτη, ξέρετε ότι ο κτηνοτρόφος είναι πολύ δεμένος και με τα ζώα του. Ναι. Υπάρχει συνέστημα. Εμείς σε εποχές που το σύστημα, το εμπορικό, η κοινωνία μας, το εμπορικό σύστημα, το σύστημα μεταποίησης δεν μπορούσε να πληρώσει. 3 χρόνια με τα 75 ή 80 λεπτά το γάλα, οι κτηνοτρόφοι κρατήσαν τα ζώα και δεν τα σφάξανε. Στην υπόλοιπη Ελλάδα εξαφανιστήκανε. Τις συνέπειες τις μαζέψανε φέτο με τις πυρκαγιές. Τις είδατε, φύγανε τα πρόβατα. Τα σφάξανε. Δεν έχουμε. Φοβάστε ένα μεγάλο ποσοστό του γάλακτος της Κρήτης ταξιδεύει και πάει στην υπόλοιπη Ελλάδα. Που είναι περίπου δωρεάν το ενσύρωμα και το τριφύλι. Ναι. Φοβάστε ότι με αυτά τα ποσοστά θνησιμότητας τώρα, αν δεν συγκρατηθεί ή αν δεν μειωθεί το ποσοστό, θα δούμε εικόνες τέτοιες και στην Κρήτη, θα μιλήσουμε δηλαδή για ελλείψεις σοβαρές? Όχι, δεν νομίζω, γιατί το παραγωγικό σύστημα είναι τόσο ζωντανό και παραγωγικό που πάντα παράγει πλεονάσμα το οποίο φεύγει στην υπόλοιπη Ελλάδα ή την Ευρώπη. Δεν υπάρχει, αλλά ασφαλώς θα υπάρξει τσιμπημένη τιμή, αυτή η αυξημένη τιμή που για μένα, αν βάλουμε τη σχέση ποιότητας προϊόντος με την τιμή, είναι αστεία. Πραγματικά, ας πάμε στο σούπερ μάρκετ να δείτε το τι γίνεται. Αν σκεφτείτε, ας πούμε, ότι τα ζώα μας είναι ελευθέρας εκτροφής, ότι πίνουν το γάλα της μαμάς που βόσκει απ' έξω, είναι άλλο πράγμα. Ούτε μία σχέση με μια βιομηχανική κτηνοτροφία. Καμία. Αυτά έχουμε κάνει έρευνες πια και στα πλαίσια του Ρίσης Κρήτης και τα λοιπά, που αποδεικνύουμε πια, έχουμε χειροπιαστά εργαστερικά αποτελέσματα της διαφορετικότητας και της ποιότητας, και ασφαλώς το ίδιο ισχύει και στο γάλα που περνάει στα τυροκομικά μας προϊόντα. Απλά θέλει λίγο σεβασμό για να υποστηρίξουμε το σύστημα, βοηθούν αρκετά, αλλά αποπροσανατολίζουν και αρκετά οι ενισχύσεις. Ξέρετε. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή έπρεπε να υπάρχει ένα απόθεμα από την κοινή αγροτική πολιτική να υποστηριχτούν οι άνθρωποι που έχουν τα ζώα. Έτσι. Αλλά η έλλειψη πολιτικής, η έλλειψη πρόληψης. Γιατί πραγματικά είναι ένα πρόβλημα. Τώρα χρειάζεται. Για τώρα να μπορέσει ενίσχυση, να μείνει η τιμή τέτοια στήριξη, που να μπορεί και ο καταναλωτής να ανασάνει. Βέβαια. Τώρα όλο ενίσχυση. Αυτό είναι ένα πλέγμα. Το θέμα είναι πιο ότι επειδή εμείς έχουμε αρκετοί άνθρωποι, έχουμε βάλει πλάτη για να υπάρχει αυτό το σύστημα και πραγματικά είναι ένα σύστημα το οποίο τροφοδοτεί και διατηρεί τον πολιτισμό της Κρήτης και τον καλό και τον κακό, επειδή ένα σύστημα το οποίο παράγει εγωπροβατοτροφή, ένα σύστημα εδάφους το οποίο έχει την ικανότητα και πολλαπλασιάζει το μηδέν. Το δωρεάν χόρτο το κάνει τρόφιμα υψηλής βιολογικής αξίας. Είναι εκτεθειμένο. Χαιρόμαστε πάντως που τα λέτε όλα με το όνομά τους. Και έτσι, με τα καλά και είναι. Με τα κακά του. Μα έτσι είναι. Δεν μπορούμε να μπερδεύουμε τα πράγματα. Δεν μπορούμε. Γιατί εγώ επειδή έχω εικόνα
όχι μόνο σε όλη την Ελλάδα, και άλλα στην Ευρώπη συμμετέχουν σε ευρωπαϊκά προγράμματα και βλέπω τι κάνουν, πώς το κάνουν, πώς εξελίσσονται. Έχω ανταλλαγή απόψεων με ανθρώπους που έρχονται εδώ καθηγητές, μεγάλους καθηγητές, με παραδοτέα, που εκπλήσονται με το σύστημά μας, με την ποιότητα που παράγει, με τον τρόπο που το έχουμε πάρει. Έχουμε καταφέρει ένα ζώο που είναι ένα ορεινό πρόβατο. Ναι, ωραία μας άφησαν οι προγόνοι μας, οι παππούδες μας, την ωραιότερη ορεινή φυλή προβάτων, το πρόβατο των Σφακίων. Ωραία. Και πού είναι το σύστημα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης να το βελτιώσουμε? Τίποτα. Προσέξτε, μόνοι μας στην Κρήτη, ανταλλάσσοντας και κάνοντας γενετική βελτίωση μόνοι μας, έχουμε φέρει αυτό το ζώο που είναι 40 κιλά ζωντανό και βγάζει 200-220 κιλά γάλα στο τυροκομείο. Είναι τεράστιο νούμερο. Δεν συγκρίνεται με αυτό που παρασύρονται και φέρνει στο Λακόν, που είναι ένα εκπληκτικό πρόβατο που το έχουν φτιάξει οι Γάλλοι για να παράγουν το τυρί, το ρεκφόρ. Ναι. Το οποίο είναι όμως είναι 70 κιλά. Δηλαδή δύο δικά μας. Άρα τρώει διπλάσιο. Δυστυχώς οι κτηνοτρόφοι μας δεν είναι σε αυτό το επίπεδο να κάνουμε αυτό το λογαριασμό. Λένε, α, αυτή βγάζει ένα κιλό, η άλλη βγάζει 1,5. Ναι. Δύο λεπτά. Πόσο σου κοστίζει? Και πόσο μπορεί αυτό το ζώο να σου αξιοποιήσει? Ξέρει να βόσκεται? Ξέρει να βγει έξω να βοσκήσει? Να σου φέρει το χόρτο από εκεί που εμείς δεν μπορούμε να πάμε να το μαζέψουμε, να μας το φέρει στο τραπέζι? Αυτό κάνουν αυτά τα ζώα. Ναι. Πέρα από τον πολιτισμό που κουβαλούν, είπαμε. Που τον οποίο χρειαζόμαστε για να διαφοροποιήσουμε τον τουρισμό μας. Μια ισχυρή αλυσίδα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Στεφανάκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Για όσα χρήσιμα μας είπατε. Ναι, πολύ χρήσιμα. Καλό κουράγιο στους κτηνοτρόφους. Ναι. Προσέχουνε. Παίρνουμε μέτρα να κυνηγούμε το πρόβλημα και όχι να μας κυνηγούν. Γιατί ένα ζώο στην παραγωγή που φτάνει στο κτηνίατρο δεν ανοίγει στο κτηνοτρόφο πια. Δεν έχει να κερδίσει τίποτα. Είναι άλλη φιλοσοφία από το οικόσιτό μας, το κατοικίδιο ζώο που έχουμε, που είναι το ατομικό περιστατικό ή η δικιά μας υγεία. Σας ευχαριστούμε πολύ για τις απαντήσεις. Λοιπόν, πάμε στη διαφημίση, επιστρέφουμε σε λίγο.